Μέρωση. Και εμείς να αλλάξουμε θέμα. Ο Ιγνάθιο Ντεμοράλ έχει χαρίσει στον κινηματογράφο σενάρια όπως τη βιογραφία του Λόπε Δε Βέγα και την Κοιμωμένη Φωνή. Η καλλιτεχνική διευθύντρια του ΔΠΘ Κέρκυρας, Βαρβάρα Δούκα, μεταφέρει θεατρικά το έργο του Ο Τραπεζίτης. Σίγουρα αυτός ο Τραπεζίτης κερδίζει δύο φορές, αφού μετά από δεύτερη παράταση ολοκληρώνει σήμερα τις παραστάσεις στο ΔΠΘ Κέρκυρας. Ο Τραπεζίτης καταγράφει αποσπασματικά την απαγωγή ενός αδίστακτου τραπεζίτη που σταδιακά γίνεται πλήρως χειριστικός ως απαγωγής του, εφαρμόζοντας το διέρηκε βασίλευε. Με ψυχολογικούς και καπιταλιστικούς τολμών από όρους, ελέγχει αυτός ο τραπεζίτης το σπίτι στο οποίο βρίσκεται φυλακισμένος, όπως θα έκανε ένας μάνατζερ σε μια τράπεζα. Είναι όμως ο μάνατζερ το πραγματικό πρόσωπο που έχει δύναμη ή απλά ένα ανδρίκελο που εξυπηρετεί την κοινωνική παράλυση με νούμερα, αριθμούς και όρους ευζήν. Τώρα ήρθε η ώρα του τραπεζίτη, μετά την πανδημία, να πάρει ένα άλλο χρώμα. Γιατί πραγματικά μπήκε πάρα πολύ έντονο το στοιχείο που δεν το είχαμε προσέξει στην πρώτη ανάγνωση του τι είναι αληθινό και τι είναι ψεύτικο. Τι είναι fake news, τι είναι πραγματικότητα και τι θεωρεί ο κόσμος πραγματικότητα. Με κεντρικό χαρακτήρα που θυμίζει τον Φράγκενφέρτερ, σε ένα αλμοδοβαρικό σύμπαν με σεναριακή δομή που παραπέμπει στο «Σας παρακαλώ σκοτώστε τη γυναίκα μου», ο τραπεζίτης μεταμορφώνεται σε μια μελέτη για το social mobility, το cancel και celebrity culture σε εποχές που ακόμα πιο έντονα οι πολυεθνικές και το τραπεζικό σύστημα συνεχίζουν να έχουν τον τελευταίο λόγο. Είναι πάρα πολύ καλό αυτό για έναν τόπο που είναι και λίγο απομονωμένο, είναι νησί, είμαστε στο βορειοδυτικότερο άκρο, μην ξεχνάμε είμαστε στα σύνορα της χώρας, στα δυτικά. Η Κέρκυρα φημίζεται για το ότι θέλει καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, διψάει για καλό θέατρο, επαγγελματικό θέατρο και αυτός είναι και ο ρόλος του ΔΠΘ. Σίγουρα αυτός ο τραπεζίτης κερδίζει δύο φορές, αφού μετά από δεύτερη παράταση ολοκληρώνει σήμερα τις παραστάσεις στο ΔΠΘ Κέρκυρας.